Όλα τελείωσαν. Δεν θα ξαναπετάξει ποτέ. Είναι νεκρός. Ο Ίκαρος είναι νεκρός. Κι όμως, ο Δαίδαλος ο πατέρας του τον είχε προειδοποιήσει. Του είχε πει να προσέχει, να φροντίζει να μένει πάντα στα μισά της απόστασης μεταξύ θάλασσας και ήλιου. Αν πετούσε πολύ χαμηλά ο αφρός των κυμάτων, θα μούσκευε τα φτερά του. Αν πετούσε πολύ ψηλά, η ζέστη του ήλιου θα τα καψάλιζε. Μα ο Ίκαρος δεν άκουσε την προειδοποίηση του πατέρα του. Και πάλι τι είδους πατέρας θα έφτιαχνε ένα ζευγάρι φτερά για το γιο του και θα τον ενθάρρυνε να ανταγωνιστεί το πέταγμα των πουλιών. Τι τρελή ιδέα. Ο Δαίδαλος θα είχε τρελαθεί για να ρισκάρει έτσι τη ζωή του μοναδικού ατόμου για το οποίο νοιαζόταν πραγματικά. Στην πραγματικότητα όμως όχι, καθόλου. Ο Δαίδαλος ήταν ένας εξαιρετικός εφευρέτης που είχε μάθει την τέχνη του από την ίδια τη θεά Αθηνά. Ήταν επίσης λαμπρός αρχιτέκτονας, ταλαντούχος καλλιτέχνης, ένας γλύπτης που κατήχε την τέχνη του τόσο τέλεια που, όπως έλεγαν, έπρεπε να αλυσοδένουν τα αγάλματά του ώστε να μην φύγουν. Κάποτε έφτιαξε ένα άγαλμα του Ηρακλή που φαινόταν τόσο ζωντανό ώστε όταν το είδε ο ήρωας εξοργίστηκε και το έκανε κομμάτια. Όμως ο Δαίδαλος είχε ένα ελάττωμα. Ζήλευε. Δεν άντεχε τη σκέψη να είναι κάποιος πιο ταλαντούχος από αυτόν. Ένα πρωί ο ανιψιός του, ο Τάλος, εφήβρε το πριόνι. Εμπνευσμένος από ένα ψαροκόκαλο ο νεαρός μαθητευόμενος, το αντέγραψε σκαλίζοντας μία σειρά εγκοπών σε ένα κομμάτι σίδερο. Οι πολίτες της Αθήνας εντυπωσιάστηκαν από αυτή την εφεύρεση. Ο Δαίδαλος από την άλλη κυριεύτηκε από ανεξέλεγκτη οργή. Ένα πρωί οδήγησε τον Τάλο στην κορυφή του ναού της Αθηνάς και τον έσπρωξε στο κενό. Έπειτα επέστρεψε γρήγορα στους πρόποδες της Ακρόπολης και έβαλε το σώμα του Τάλου σε ένα σακί. Σχεδίαζε να θάψει κρυφά τον ανιψιό του, μα το ποταπό του έγκλημα σύντομα αποκαλύφθηκε. Ο Δαίδαλος συνελήφθη και δικάστηκε. Στο τέλος, επειδή οι πολλές του εφευρέσεις είχαν προσφέρει μεγάλη υπηρεσία στην ανθρωπότητα, οι Αθηναίοι αποφάσισαν να μην τον στείλουν στη φυλακή, αλλά να τον εξορίσουν από την πόλη. Κι έτσι ο Δαίδαλος και ο γιος του, ο Ίκαρος, ήρθαν να ζήσουν στην Κρήτη, στην αυλή του ισχυρού της βασιλιά, του Μίνωα. Όμως αυτό δεν εξηγεί γιατί ο Δαίδαλος έστειλε το γιο του να πετάξει στον ουρανό και ρισκάρισε έτσι να τον δει να συντρίβεται. Όλα άρχισαν πριν από πολύ πολύ καιρό. Ο Δίας, του οποίου η φήμη ως γόη είχε πλέον εδρεωθεί, είχε μόλις εγκαταλείψει την τελευταία του κατάκτηση. Μία όμορφη πριγκίπισσα των Φινίκων, ονόματι Ευρώπη. Αφού μεταμορφώθηκε σε τάβρο, απήγαγε την Ευρώπη από τις ακτές της Τύρου και τη μετέφερε στα βουνά της Κρήτης. Η Ευρώπη του χάρισε τρία όμορφα παιδιά, όλα αγόρια. Τον Μίνωα, τον Ραδάμανθη και τον Σαρπιδόνα. Η μητέρα τους δεν έμεινε πολύ καιρό μόνη. Υπήρχαν πολλοί διεκδικητές. Όλοι το θεωρούσαν μεγάλη τους τιμή να γοητεύσουν τη γυναίκα που υπήρξε ερωμένη του άρχοντα του Ολύμπου. Το χέρι της κέρδισε ο Αστέριος, ο πρίγκιπας που βασίλευε στην Κρήτη. Ο Αστέριος παντρεύτηκε την Ευρώπη και υιοθέτησε τα παιδιά της που έγιναν έτσι κληρονόμοι του. Πέρασαν πολλά χρόνια. Έπειτα μία μέρα του χειμώνα ο Αστέριος πέθανε.
Η κηδεία είχε μόλις τελειώσει, όταν ένας από τους τρεις θετούς του γιους, ο Μίνωας, βγήκε μπροστά και διεκδίκησε το δικαίωμά του στον θρόνο. Οι δύο άλλοι αδελφοί όμως δεν συμφωνούσαν. Προκειμένου να στηρίξει τη διεκδίκησή του ο Μίνωας, επέμενε ότι οι θεοί είχαν δώσει σε αυτόν τη βασιλεία και σαν απόδειξη δήλωνε πως θα του πρόσφεραν ό,τι του ζητούσε. Οι αδελφοί του ήταν το λιγότερο δύσπιστοι, τον προκάλεσαν να το αποδείξει. Ο Μίνωας δέχτηκε την πρόκληση. Αφού αφιέρωσε έναν ναό στον Ποσειδώνα, οικέτεψε το θεό της θάλασσας να στείλει έναν τάβρο μέσα από τα κύματα, τον οποίο στη συνέχεια θα πρόσφερε ως θυσία. Και τότε συνέβη το αδύνατον. Ενώ ο Ραδάμανθης, ο Σαρπιδώνας και όλοι οι συγκεντρωμένοι παρακολουθούσαν, ένας μεγαλοπρεπής τάβρος με εκτυφλωτικά λευκό τρίχωμα εμφανίστηκε από τη θάλασσα. Ποτέ από όσο θυμούνταν δεν είχε ξαναδεί κανείς ένα τόσο θαυμάσιο πλάσμα. Ο ίδιος ο Μίνωας ένιωσε δέος. Μάλλον δεν περίμενε να πραγματοποιηθεί η ευχή του με τόσο εντυπωσιακό τρόπο. Ήταν κάτι τόσο θαυμαστό που οι αδελφοί του αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν. Ο Μίνωας έγινε βασιλιάς της Κρήτης. Ο Μίνωας βρήκε τόσο ωραίο τον τάβρο του Ποσειδώνα που αποφάσισε να εξαπατήσει τον θεό. Αντί να θυσιάσει το ζώο, όπως είχε υποσχεθεί, το έστειλε στα κοπάδια του και έσφαξε ένα άλλο στη θέση του. Ο Ποσειδώνας δεν χάρηκε καθόλου με την κατεργαριά του βασιλιά. Ο ευέξαπτος θεός σχεδίασε την εκδίκησή του. Θα ήταν τρομερή. Ένας βασιλιάς χωρίς βασίλισσα δεν είναι ολοκληρωμένος. Αφού στέφθηκε, ο Μίνωας πήρε για σύζυγό του μια νεαρή γυναίκα ονόματι Πασιφάη, που σημαίνει «αυτή που λάμπει για όλους». Η Πασιφάη ήταν κόρη του θεού Ήλιου και της νύμφης Κρήτης. Έλεγαν ότι ήταν αθάνατη καθώς και μάγισσα, διότι μπορούσε να σκοτώσει όποια γυναίκα προσπαθούσε να της πάρει τον άντρα της. Όποια κοιμόταν μαζί του, θα καλυπτόταν από σκορπιούς και ερπετά που έβγαιναν από το σώμα του. Από αυτή τη βασιλική ένωση γεννήθηκαν τρία παιδιά, δύο κόρες, η Αριάδνη και η Φέδρα, και ένας γιος, ο Ανδρόγεος. Το βασιλικό ζεύγος ήταν ευτυχισμένο. Όμως, χωρίς να το γνωρίζουν, ο θυγμένος Ποσειδώνας είχε καταστρώσει ένα διαβολικό σχέδιο. Μια νύχτα, ο θεός των ωκεανών γλίστρησε στο υπνοδωμάτιο της βασίλισσας Πασιφάης. Έκανε κύκλους γύρω από το κρεβάτι της, ψιθυρίζοντας ακατάληπτα λόγια και έπειτα έφυγε. Με την πρώτη ματιά δεν φάνηκε να συμβαίνει τίποτα το ιδιαίτερο. Με την πρώτη ματιά, διότι την αυγή η Πασιφάη ξύπνησε και για μεγάλη της έκπληξη ανακάλυψε ότι ήταν τρελά ερωτευμένη και γόταν από πάθος, ένα καταλυτικό πάθος. Για το σύζυγό της, όχι. Η Πασιφάη είχε ερωτευτεί τον λευκό τάβρο που δεν θυσίασε ο Μίνωας. Στη σύγχυσή της, μην ξέροντας πώς να σβήσει την επιθυμία που έκαιγε μέσα της, την ακατανίκητη επιθυμία που ένιωθε για τον λευκό τάβρο του Ποσειδώνα, η βασίλισσα Πασιφάη πήγε να βρει τον Δέδαλο. Αφού εξορίστηκε από την Αθήνα, ο διάσημος εφευρέτης κατοικούσε στη βασιλική αυλή, όπου μάγεψε τον Μίνωα και την οικογένειά του με τις ξύλινες κούκλες που ζωντάνευαν και πολλά άλλα θαύματα που έφτιαξε για αυτούς. Σίγουρα αυτός θα έβρισκε τρόπο να βοηθήσει την Πασιφάη. Ο Δέδαλος άκουσε τη βασίλισσα. Αυτή που ζητούσε ξεπερνούσε τη φαντασία του.
ήθελε να ικανοποιήσει την επιθυμία της για τον Λευκό Ταύρο. Ο Δαίδαλος δίστασε. Μια τέτοια ένωση μεταξύ γυναίκας και ζώου του φαινόταν αποκρουστική. Ήθελε να αρνηθεί. Όμως η Πασιφάη απείλησε με θάνατο τον ίδιο και το γιο του τον Ίκαρο, αν δεν την υπάκουε αμέσως. Ο Δαίδαλος δεν είχε άλλη επιλογή. Είχε μια ιδέα. Έφτιαξε μια ξύλινη αγελάδα. Την κάλυψε με ένα χοντρό τομάρι αγελάδας και έπειτα της έβαλε ρόδες οι οποίες κρύβονταν στις οπλές. Αφού την έσπρωξε ως το λιβάδιο που έβοσκε ο Ταύρος της Πασιφάης, έδειξε στην Πασιφάη πώς να μπει μέσα και πώς να ανοίξει τις μικρές πτυσσόμενες πόρτες στο πίσω μέρος. Αποσύρθηκε γρήγορα, προτιμώντας να μην γίνει μάρτυρας αυτού που θα συνέβαινε στη συνέχεια. Εννιά μήνες αργότερα γεννήθηκε από αυτό το αφύσικο ζευγάρωμα ένα τρομακτικό τέρας, ένα υβρίδιο. Είχε το σώμα ανθρώπου, με δυνατούς ώμους και πλατή στέρνο και κεφάλι ταύρου. Οι κριτικοί το ονόμασαν Μινόταυρο, που σημαίνει «ο Ταύρος του Μίνωα». Ο Μίνωας ήταν έξαλλος από οργή και η πρώτη του παρόρμηση ήταν να τιμωρήσει τον Δαίδαλο για την αστόχαστη πράξη του. Όμως έπειτα άλλαξε γνώμη. Αυτό που έκανε ο Δαίδαλος, σκέφτηκε, πρέπει ο Δαίδαλος να το επανορθώσει. Διέταξε τον αρχιτέκτονα να χτίσει μια φυλακή από την οποία δεν θα μπορούσε ποτέ να αποδράσει ο Μινόταυρος. Αυτή η προσβολή στον ιερό θεσμό του γάμου. Ο Δαίδαλος στρώθηκε αμέσως στη δουλειά. Με τη βοήθεια του νεαρού γιού του, του Ίκαρου, άρχισε να οικοδομεί την πιο περίπλοκη αρχιτεκτονική κατασκευή, ένα λαβύρινθο. Ένα λαβύρινθο τόσο περίπλοκο που όποιος έμπαινε δεν θα ξανάβρισκε ποτέ το δρόμο για να βγει. Οποιοδήποτε, ακόμα και ο δημιουργός του. Σε αυτό το οχυρό φυλάκισε ο Μίνωας τον Μινόταυρο. Τότε όμως ο βασιλιάς έμαθε μία τρομερή είδηση. Ο Ανδρόγεος, ο μοναχογιός του, είχε σκοτωθεί στην Αθήνα κάτω από ύποπτες συνθήκες. Ο Μίνωας θεώρησε υπεύθυνο για το θάνατό του τον Αιγαία, τον μονάρχη που κυβερνούσε την Αθήνα. Ξέσπασε πόλεμος. Η Αθήνα ήταν υπό πολιορκία. Οι κάτοικοι της πόλης λιμοκτονούσαν. Προκειμένου να άρει την πολιορκία, οι Αθηναίοι έστειλαν μήνυμα στο Μίνωα ότι θα υποτάσσονταν σε όποιους όρους παράδοσης ήθελε αυτός. Ο Μίνωας δεν το σκέφτηκε πολύ, απέτησε ως πληρωμή 7 νέοι και 7 κοπέλες να στέλνονται κάθε χρόνο στην Κρήτη, ώστε να τους προσφέρει στο Μινόταυρο. Οι Αθηναίοι δεν είχαν άλλη επιλογή. Είχαν ιτηθεί. Για πολλά χρόνια έστελναν τον τρομερό φόρο που απαιτούσε ο Μίνωας. Ώσπου μια μέρα, ο Θησέας, ο νεαρός διάδοχος του θρόνου της Αθήνας, αποφάσισε να αναλάβει ο ίδιος να εξοντώσει το τέρας. Αν και ο πατέρας του προσπάθησε να τον μεταπίσει, ο Θησέας μπήκε στην ομάδα των μελλοντικών θυμάτων και έφυγε για την Κρήτη. Ήταν αποφασισμένος να σκοτώσει το Μινόταυρο. Όταν έφτασε στην Κρήτη, ο Θησέας οδηγήθηκε στο παλάτι του βασιλιά Μίνωα. Η κόρη του, η πριγκίπισσα Αριάδνη, τον είδε και τον ερωτεύτηκε αμέσως. Δεν ήθελε ο ωραίος νέος να καταβροχθιστεί από το Μινόταυρο ή να χαθεί στο λαβύρινθο. Η Αριάδνη εκμυστηρεύτηκε τις σκέψεις της στο μόνο άνθρωπο που μπορούσε να την βοηθήσει, τον Δαίδαλο. Αυτό συγκινήθηκε από τα αισθήματα αγάπης της πριγκίπισσας και από την απελπισία της και αποφάσισε να τη βοηθήσει, μια απόφαση που θα είχε τελικά μοιραίες επιπτώσεις. Την ημέρα που επρόκειτο να μπει ο Θησέας στο λαβύρινθο,
Ο Δαίδαλος γλίστρησε ένα κουβάρι νήμα στο χέρι της Αριάδνης. Έπρεπε να το δώσει στον Θησέα. Μόλις έμπαινε, έπρεπε απλώς να ξετυλίγει το νήμα, καθώς θα προχωρούσε βαθύτερα στο λαβύρινθο και έπειτα να ακολουθήσει αντίστροφη πορεία για να βρει το δρόμο να ξαναβγεί. Όλα πήγαν ακριβώς όπως τα σχεδίαζαν. Ο Θησέας σκότωσε το Μινόταυρο και μπόρεσε να ξαναβγεί με ασφάλεια από τον λαβύρινθο, ακολουθώντας το νήμα της Αριάδνης. Έπειτα, την ίδια μέρα, πήρε την πριγκίπισσα και μαζί απέπλευσαν από την Κρήτη. Η είδηση όσων συνέβησαν προκάλεσε ψυχρή λύσα στον Μίνωα. Αμέσως διέταξε να συλληφθούν ο Δαίδαλος και ο Ίκαρος και να ριχτούν στον λαβύρινθο. Νάτι λοιπόν, ο Δαίδαλος και ο Ίκαρος, φυλακισμένοι στο οικοδόμημα που είχαν δημιουργήσει οι ίδιοι. Παρόλο που ο Δαίδαλος ήταν αυτός που σχεδίασε το λαβύρινθο, δεν μπορούσε όπως και κανείς άλλος να βρει το δρόμο της εξόδου μέσα από τις αποπνικτικές, στριφογυριστές σειρές των μπέτρινων διαδρόμων. Απλώς έκανε συνέχεια κύκλους. Τελικά αναγκάστηκε να παραδεχθεί την ήττα του. Ο ίδιος και ο γιος του ήταν παγιδευμένοι στα έγκατα του δικού του λαβύρινθου. Ο Ίκαρος ήταν γεμάτος απόγνωση. Καθόταν στο σκονισμένο δάπεδο του λαβύρινθου. Τι άλλο να έκανε, εκτός από το να περιμένει. Να περιμένει ποιος ξέρει για πόσο. Καθώς η ζωή τον προσπερνούσε, αργά μα ανελέητα. Όταν συνερχόταν και προσπαθούσε να βρει τρόπο εξόδου από αυτή τη φυλακή, συνέβαινε πάντα το ίδιο. Μπερδευόταν, χανόταν και αποθαρρυνόταν ακόμα περισσότερο. Έτσι ο Ίκαρος κάθισε ξανά κάτω και ατένιζε τον ουρανό. Τον ουρανό που συμβόλιζε την ελευθερία που δεν είχε πια. Ο Ίκαρος συλλογιζόταν μελαγχολικά. Ο Δαίδαλος στο μεταξύ σκεφτόταν πυρετοδός. Δεν μελετούσε τον ουρανό, αλλά τα πουλιά. Ψηλά στους εθέρες, πάνω από το κεφάλι του, έκαναν κύκλους, γλιστρούσαν στον αέρα, ανέβαιναν ψηλότερα και χάνονταν στα σύννεφα, κυνηγούσαν το ένα το άλλο σε ένα αέριο μπαλέτο, γεμάτο ελαφρότητα και χάρη, και έπειτα κατέβαιναν να κουρνιάσουν, απαλά στην κορυφή των ψηλών τυχωμάτων του λαβύρινθου. Μία ιδέα άρχισε να σχηματίζεται στο μυαλό του Δαίδαλου. Θα ήταν αδύνατον φυσικά να σκαρφαλώσουν πάνω από τους τοίχους του λαβύρινθου, μα υπήρχε ίσως, αν κάποιος το τολμούσε, ένας άλλος τρόπος απόδρασης και ο γέρος τεχνίτης ήταν πρόθυμος να τον δοκιμάσει. Ταρακούνησε τον Ίκαρο να βγει από την άρκη του και είπε, δείχνοντας τα σύννεφα, «Θα φύγουμε από τον ουρανό». Ο Ίκαρος έμεινε άναυδος. Γνωρίζοντας όμως πόσο έξυπνος και δημιουργικός ήταν ο πατέρας του, δεν έκανε ερωτήσεις. Είχε πίστη σε αυτόν. Αμέσως ο Δαίδαλος του είπε να μαζέψει όσα φτερά πουλιών μπορούσε να βρει και βάλθηκαν μαζί να εκτελέσουν αυτό το χρονοβόρο και κοπιαστικό έργο. Έπειτα, οι δύο φυλακισμένοι πήραν τα φτερά και τα έστρωσαν δίπλα-δίπλα, ευθυγραμμίζοντάς τα προσεκτικά ένα-ένα από το μικρότερο στο μεγαλύτερο, έτσι ώστε οι άκρες τους φαίνονταν να υψώνονται. Αφού τελείωσαν την τακτοποίηση των φτερών, ο Δαίδαλος τα έδεσε μεταξύ τους με ελληνές κλωστές που έβγαλε από το χιτώνα του. Έπειτα, αφού τα κόλλησε με κερί, έδωσε στην όλη κατασκευή μια ελαφριά καμπύλη, ώστε να μιμείται τις φτερούγες ενός αληθινού πουλιού. Ο Ίκαρος έκανε το ίδιο, μη γνωρίζοντας ότι έφτιαχνε το μέσο που θα προκαλούσε την πτώση του.
Ο Δαίδαλος τοποθέτησε τις πτερούγες στην πλάτη του γιού του. Τις προσάρμοσε και έδειξε στον Ίκαρο πώς να τις χρησιμοποιεί, λέγοντάς του επανειλημμένα πόσο σημαντικό ήταν να μένει κοντά του και να μην απομακρύνεται. Πατέρας και γιος ήταν πια έτοιμοι. Με τον Δαίδαλο μπροστά, απογειώθηκαν. Και νάτι που υψώνονταν στον αέρα. Ανεβαίνοντας ψηλότερα στον ουρανό. Αφήνοντας μακριά πίσω το λαβύρινθο. Κάθε τόσο ο Δαίδαλος στρεφόταν για να ελέγξει το γιο του. Να βεβαιωθεί ότι ακολουθούσε από κοντά και έμενε στην πορεία τους. Στον ενθουσιασμό του ο Ίκαρος πετούσε όλο και πιο ελεύθερα στον αέρα. Τα νιάτα του τον έκαναν απερίσκεπτο. Σιγά σιγά ο Ίκαρος που ανέβαινε όλο και πιο ψηλά άρχισε να ξεφεύγει από την πορεία του πατέρα του. Ο Δαίδαλος του φώναξε, οικέτεψε το γιο του να γυρίσει πίσω, μα η φωνή του γέρου άντρα παρασυρώταν από τον άνεμο. Εξάλλου ο Ίκαρος δεν τον άκουγε πια, γι' αυτόν δεν υπήρχε παρά η χαρά να πετά, να φτάνει όλο και ψηλότερα. Γιατί να μείνει στο ενδιάμεσο, γιατί να ακολουθήσει τη μέση πορεία όταν του προσφερόταν η απεραντοσύνη του ουρανού. Ας πάμε πιο πέρα, ακόμα πιο ψηλά. Τίποτα δεν μας σταματά. Για μια-δυο στιγμές ο Ίκαρος ένιωθε σαν βασιλιάς του σύμπαντος. Τώρα που μπορούσε να πετάξει, τίποτα δεν του φαινόταν αδύνατο. Όμως, καθώς συνέχισε να ανεβαίνει, οι ακτίνες του Θεού Ήλιου άρχισαν να λιώνουν το κερί στις φτερούγες του. Ξαφνικά, κουνούσε τα χέρια του, μα δεν τον σήκωνε πλέον ο άνεμος. Ο Ίκαρος κοίταξε τη θάλασσα, μακριά, κάτω. Η καρδιά του σταμάτησε για μια στιγμή. Όλο το κερί είχε λιώσει, οι φτερούγες του είχαν πέσει. Ο Ίκαρος άρχισε να πανικοβάλλεται, κουνούσε τα χέρια του που τώρα ήταν γυμνά. Τίποτα δεν έγινε. Έπεφτε. Ήθελε να φωνάξει στον πατέρα του να ζητήσει βοήθεια. Πολύ αργά. Το σώμα του χτύπησε στην επιφάνεια της θάλασσας και το κατάπιαν τα σμαραγδένια νερά, αφήνοντας μόνο λίγα σκόρπια φτερά να χοροπηδούν στα κύματα. Η θάλασσα αυτή έχει τώρα το όνομα του άτυχου γιού του Δαίδαλου. Ονομάζεται Ικάριο Πέλαγος. Ο Δαίδαλος αψήφισε δύο φορές τους νόμους της φύσης. Την πρώτη φορά για να βοηθήσει την Πασιφάη, η οποία γέννησε ένα τέρας. Τη δεύτερη φορά για να αποδράσει, μετατρέποντας τους ανθρώπους σε πουλιά. Πλήρωσε γι' αυτό με τη ζωή του γιού του. Δεν προσπαθεί κανείς ατιμόρυτα να παίξει με τους νόμους της φύσης και στους θεούς δεν αρέσει όταν οι θνητοί θέλουν να ξεπεράσουν τους περιορισμούς της ανθρώπινης υπόστασής τους. Αυτό κατάλαβε ο Γεροδαίδαλος όταν τσακισμένος από τη θλίψη προσγειώθηκε σε ένα μικρό άνυδρο νησί μακριά από την Κρήτη, το οποίο ξαναβάφτισε Ικαρία προς τιμή του χαμένου γιού του. Για εκατοντάδες χρόνια ναυτικοί και ταξιδιώτες, καθώς διέσχιζαν το Ικάριο Πέλαγος, αναρωτιούνταν σχετικά με τον Ίκαρο και την εναέρια περιπέτειά του. Εμείς διαφέρουμε καθόλου από τον Ίκαρο? Από το παιδί που ζούσε σε μια φυλακή χωρίς στέγη και ονειρευόταν να πετάξει σε ένα άλλο μέρος, το οποίο φανταζόταν ότι θα ήταν καλύτερο? Ο Ίκαρος μπορεί να μην έπεσε επειδή έχασε κάθε έννοια μέτρου. Ο πατέρας του, ο Δαίδαλος, ήταν ευφυής, μα και προσεκτικός, παρατηρητικός και επινοητικός, μα και λογικός. Ο Ίκαρος, παρά τις εξηγήσεις και τις προειδοποιήσεις του πατέρα του, αρνήθηκε να ακούσει τη φωνή της πείρας. Όμως, όπως όλοι γνωρίζουμε, η εμπειρία είναι ένα φως που φωτίζει μόνο τον κάτοχό της.